Ειδικό πακέτο μέτρων για την νεολαία εξήγηλε ο Πρωθυπουργό από το βήμα τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Εμβληματικό μέτρο το πρώτο ένσημο. Καθώ το κράτο θα επιδοτεί με μπόνου 1.200 ευρώ κάθε πρόσληψη νέου έω 29 ετών. Εισηγούμε ένα εθνικό σχέδιο δράση για την νεολαία, Με πρώτη πρωτοβουλία από μέρου μα το πρώτο ένσημο. Η επιδότηση θα ισχύσει για προσλήψει που θα γίνουν από την 1η Ιανουαρίου του 2022. Τα 1.200 ευρώ θα καλύπτουν ένα εξάμεινο και θα μοιράζονται 600 στου εργοδότε και 600 στου εργαζόμενου για πρόσληψη πλήρου απασχόληση. Ο νέο δεν πρέπει να έχει ξαναδουλέψει ποτέ. Για παράδειγμα, εργαζόμενο με το νέο κατώτατο των 663 ευρώ θα εισπράττει καθαρά από τον εργοδότη 570 ευρώ και 100 ευρώ από το κράτο για 6 μήνε. Σύνολο 670 ευρώ. Ο εργοδότη θα μειώνει αντίστοιχα το κόστο του κατά 100 ευρώ το μήνα. Για προσλήψει μερική απασχόληση θα δίνονται τα μισά, δηλαδή 300 και 300 για ένα εξάμηνο. Μεγαλώσατε βιώνοντα ουσιαστικά μόνο κρίσει. Την οικονομική κατάρρευση και το φλερτ με τη χρεοκοπία μέχρι την πανδημία που σα έκλεισε μέσα. Κλείνοντα μαζί και του ορίζοντέ σα. Από τον Γενάρη του 2022 αυξάνονται κατά 50.000 οι θέσεις απασχόλησης στο πρόγραμμα που επιδοτεί για ένα εξάμεινο τις εισφορές των νέων προσλήψεων. Προστά σας λοιπόν δεσμεύομαι να παλέψω, ώστε η εικόνα αυτή να αλλάξει με εσάς τους ίδιους στο προσκήνιο. Ο Πρωθυπουργό εξήγηλε την επέκταση του στεγαστικού επιδόματος χιλίων ευρώ το έτο και στου σπουδαστέ των δημόσιων ΙΕΚ, την κατάργηση του ειδικού τέλου κινητή τηλεφωνία για όλου του νέου έω 29 ετών, με στόχο τη φθηνότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και μείωση έω 20 ευρώ σε κάθε λογαριασμό ανά μήνα. 50 GB δώρο στο κινητό για όλους τους ανηλίκους 15-17 ετών που έχουν ήδη εμβολιαστεί ή επιλέγουν να εμβολιαστούν έως το τέλος του 2021 και την καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας, ένα ψηφιακό πορτοφόλιο που θα συγκεντρώνονται όλες οι παροχές του κράτους προς τους νέους.